Λοιπόν, μου στέλνουν οι συνεργάτες μου ανάρτησή σας στο Facebook τις τελευταίες ημέρες. Ποια από όλες, τις θρησκευτικές ή για τις πολιτικές? Πολιτικές. Τι θα σας ρωτούσα. Τέλος, λέει, όταν κάποιος πιάνει το μικρόφωνο και μηδενίζει πράξεις και δράσεις τελεχών μιας κοινωνίας, θα έπρεπε πρώτα να έχει μηδενίσει τις υποχρεώσεις του πάνω από 0,5 εκατομμύριο ευρώ απέναντι στην κοινωνία αυτή. Γενικά υπάρχει τις τελευταίες μέρες, σας νιώθουμε πικραμένο για κάτι, στεναχωρεμένο για κάτι, ενοχλημένο. Έχει συμβεί κάτι? Κοιτάξτε. Που σας πίκρανε? Δεν με πίκρανε. Τραγελαφικά πράγματα συμβαίνουν που μας λυπούν. Δηλαδή, όταν... Τι δηλαδή, δήμος... να πούμε και στον κόσμο να καταλάβει. Τι δηλαδή. Κοιτάξτε. Έχει τη χαρά ο Δήμος Χιάθου και οι Δημότες Χιάθου να ζήσουν τα 50 χρόνια του... από τη σύσταση του Δήμου. Μάλιστα. Ωραία. 50 χρόνια τα οποία ο Δήμος δοκιμάστηκε. Από 7 ετίες, δύσκολα χρόνια. Σωστά. Μετατροπές, μεταρρυθμίσεις οικογενειακές, πολιτικές και εργασιακές. Ναι. Που σε αυτό συνέβαλαν, θέλουμε δεν θέλουμε, όλοι οι παράγοντες του νησιού. Είτε αιρετοί, είτε της εκκλησίας και ακόμη και απλοί παράγοντες εθελοντικά, είτε θέλοντας και μη, συμμετείχαν στην κοινωνία της Χιάθου. Όταν κάποιος, μια δημοτική αρχημάνα να το πω καλύτερα, θέλει να τιμήσει τα 50 χρόνια, ναι, που έπρεπε για μένα να γίνουν και πιο λαμπρές εκδηλώσεις, γιατί είναι 50 χρόνια, δεν μπορείς να τα κάνεις 33. Γιατί να τα έκανε 33, να τα λέει πώς είναι. Καθίστε, τι εννοείται τα έκανε 33, δεν κατάλαβα. 50 χρόνια γιορτάζατε, τι 33 λέτε. Τιμήθηκαν τα πρώτα 33 χρόνια. Όσοι συμμετείχαν στα πρώτα 33. Να πω πώς ήταν και εκκλησιαζόμενοι όλοι αυτοί. Καθίστε, οι πιο πολλοί είναι αλιβάγιστοι. Δύο λεφτά. Γιατί. 33 χρόνια του Χριστού. Μόνο δύο λεφτά γιατί θα τρελαθούμε τώρα. Δύο λεφτά. Τα άλλα 17 τι γίναν? Ήμουν εγώ μέσα. Από το 98 έπαιγε καλό στο παιχνίδι. Α, συγγνώμη, έκανε δηλαδή μια εκδήλωση η Νέα Δημοτική Αρχή και επειδή ήσασταν εσείς τα τελευταία αυτά χρόνια, τα άφησα απ' έξω. Ναι, δεν πειράζει. Και πώς δεν πειράζει? Και γιατί γιόρτασε τα μισά, τα 33. Ναι. Τι να κάνω. Γι' αυτό στεναχωριέμαι. Όχι για μένα, ναι. Γιατί μέσα στα 17 χρόνια αυτά συμμετείχαν άνθρωποι όπως είναι ο Ναύαρχος, ο κύριος Μπεριτζεριάνος, ο στρατηγός μας, ο κύριος Σιμαντικοί Κατερίνης. Άνθρωποι, τέλος πάντων. Παρήχθη ένα έργο. Άνθρωποι από το μετερίζει της. Καθίστε, εσείς πόσα χρόνια είστε. Λίγο χρόνο. Καθίστε, πόσα χρόνια είστε, ήσασταν δήμαρχος εσείς? 10 χρόνια. Εντάξει, τα άλλα 7 τι γίνανε? Ήμουν δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος κτλ. Μήπως συνέβη κάτι άλλο, ζητήσατε εξηγήσεις? Όταν ερώτησα μάλλον, γιατί ήταν και μέρες μεγάλες της Παναγίας Κουνίστρας και όλο το μισό το νησί είχε ανεβεί πάνω στο βουνό και πήγαμε την Παναγία στο σπίτι της, και εγώ κάπου ήμουν κουρασμένος και δεν μπορούσα να πάω στην εκδήλωση. Όταν έφευγα από την εκκλησία, μου λέγανε οι φίλοι προσκύμενα στη Δημοτική Αρχή, λέει, είδες πως τα έκανε, λέει, σε έβγαλα απ' έξω και γνωρίζοντας πράγματα αυτοί που τα έπαιρνε. Και λυπάμαι κιόλας. Όχι για μένα σας είπα, εγώ είμαι 50 χρονών, μπορώ να ζήσω ακόμα 20, άλλα 20 χρόνια. Και μπορώ να με κάνω στα 60 χρόνια. 100 να πάτε. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αποστρατεύτηκαν, πλησιάστηκαν από ανθρώπους να συμβάλλουν στην κοινωνία δικιά μας. Και αυτούς τους ανθρώπους για τον ΑΒ λόγο τα 50 τα κάνουν 33. Άρα για αυτό... Τη χιλιετία την κάνανε 997. Γι' αυτό ήσασταν στεναχωρεμένος εσείς. Εγώ τι να κάνω στεναχωρεμένος? Εντάξει, πικραμένος μωρέ. Η καταξίωση έρχεται από τον κόσμο. Όταν περπατάς στην Παδιαμάντη και στο λιμάνιο και βλέπεις το πρόσωπο και τις εκφράσεις του ανθρώπου που σε καλημερίζουν, από εκεί και πέρα τι να κάνεις. Αλλά εγώ το βασικό είναι ότι όποιος ασχολείται με τα κοινά θα πρέπει να είναι άρτιος από όλες τις πλευρές. Και όταν μάλιστα συμμετέχει ενεργά και μπαίνει και σε κύριο λόγο στο Δήμο, στα κοινά του Δήμου, θα πρέπει να είναι άρτιος από όλες τις πλευρές. Αυτό θέλω να πω μόνο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πλωμάκη. Να είστε καλά. Θα με επιτρέψετε να πω χρόνια πολλά και της Κατερίνης. Σωστά. Γιατί είναι και η μητέρα μου μέσα. Α, και η δικιά μου, το είπα για την αρχή. Όλες τις μανάδες μας Κατερίνες είναι. Λοιπόν. Και να είστε καλά και είμαστε εδώ πέρα ό,τι χρειαστείτε, ό,τι θέλετε να και να σας πω και κάτι, ναι, με ευκαιρία που είναι τώρα. Ναι. Επειδή η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τον Κώστα Αγοραστό, όπως είδατε, ήρθε και στο Λονδίνο φέτος, στην Excel, στη μεγαλύτερη έκθεση τουριστική, και δίνει μεγάλη σημασία και δίνει έμφαση στην προβολή της περιφέρειας, γιατί τα χρόνια είναι χαλεπά, τα ξέρετε, τα βλέπουμε, και πρέπει να στηρίξουμε από εξωτερικούς προορισμούς.
ο ίδιος ήρθε και για να μπορέσει να συντονίσει και να μαζί με τους φορείς και την περιφέρεια και τους δήμους, τόσο τις αφήξεις νέων αεροπλάνων και τα λοιπά, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με την Κόσμος. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει σηκωθεί ένα νέο πόρταλ τουριστικό στην περιφέρεια, το Γκόβο τη Θεσσαλή, που και θα ήθελα να το επισκεφτούν πάρα πολύ, τόσο από, από τους Δήμους. Να το επισκεφτούν. Θέμα και από είναι τους φορείς. Να δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό, ναι, να φέρουμε τουρίστες. Ναι, να φέρετε κανένα αεροπλάνο στη Σκιάθο. Ναι, πάει καλά προς το παρόν. Κάνα καμιά low cost εταιρεία στη Σκιάθο να κάνετε, να φέρετε κόσμο. Εκεί είναι το θέμα. Περπατάει καλά προς το παρόν το εξωτερικό. Άντε, μακάρι. Τώρα εντάξει, σελίδα, okay. Θα ήθελα να το επισκεφτούν τον blog. Μάλιστα. Και να δουν το πόρταλ και, και με προτάσεις τους να συμβάλλουν τόσο οι διάφορες ενώσεις αλλά και οι Δήμοι μαζί. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Σας αποχαιρετούμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό. Τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι στις 3 εδώ στον Άστρα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.